Το δικό του μήνυμα για το ζήτημα των πληστηριασμών έστειλε σε συνέντευξή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι πληστηριασμοί και η κοινωνική και πολιτική ένταση που αυτοί έχουν φέρει είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Το δικό του μήνυμα για το καυτό αυτό ζήτημα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, ώστε να διαφυλαχθεί η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζεται από την κρίση, έστειλε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Σχεδία, το περιοδικό των Αστέγων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως δυστυχώς στην σημερινή εποχή της πολυδιάστατης κρίσης που βιώνουμε, χιλιάδες αδερφοί μας βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς κατοικία, αφού όπως ακούμε, αρκετά σπίτια θα κατασχεθούν με τους πληστηριασμούς λόγω των ανεξόφλητων δανείων. Πιστεύουμε βαθύτατα στο ανθρώπινο και αναφέρετο δικαίωμα της στέγασης, που αποτελεί την βασική προϋπόθεση για να δημιουργήσουμε σωστές οικογένειες και υγιή πρόσωπα για την κοινωνία μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και για την θρησκευτική τρομοκρατία και σημείωσε πως επανειλημμένως έχουμε καταδικάσει κάθε μορφή βίας και κάθε πόλεμο που γίνονται εν ονόματι της πίστεως. Κάθε πόλεμο στο όνομα της θρησκείας είναι πόλεμος ενάντια στην ίδια τη θρησκεία.